Κύριο Δημήτρη Ακελάρη, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα και στου τηλεθεατέ σα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, πείτε μα λίγο, κύριε Ακελάρη, εσεί πώ είδατε έτσι αυτή τη συζήτηση την τρίμερη στη Βουλή. Ε, Τι αίσθηση. Δε, ναι. Να σα πω, πήρατε. δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση για το γεγονό ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αποφεύγει να μπει στο πεδίο τη πολιτική αντιπαράθεση, η οποία θεωρώ πρέπει να έχει ένταση και επιχειρήματα και επιλέγει το πεδίο τη παραπολιτική. Και πώ θα μπει στο πεδίο τη πολιτική αντιπαράθεση ό,τι ευαγγελιζόταν μέχρι την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια διαψεύστηκε σε όλα. Την επομένη της έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 όλες οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη γίναν μία προς μία πράξη. Και αναφέρομαι δηλαδή, στη μείωση των Σαχελάρη, ασφαλιστικών εισφορών. Συγγνώμη, υπεύθυνο δηλαδή. για αυτό το κλίμα τη Τετάρτη στι πρωτολογίε ήταν αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται. Ο Πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη ομιλία, την οποία την παρακολούθησε, νομίζω και ένα ευρύ πλήθο τηλεθεατών, ο Πρωθυπουργό στην πρωτομιλία του έθεσε ξεκάθαρα τα πολιτικά ζητήματα. Έβαλε μπροστά το πολιτικό διακύβευμα. Έβαλε μπροστά τα πολιτικά διλήμματα. Και υπέστη μια εσχρή, επίθεση η οποία δεν τιμάει όχι μόνο τον πολιτικό πολιτισμό, όχι μόνο τη διαδικασία στη Βουλή. Εγώ θέλω να πω ότι σε μια περίοδο που τα άκρα και η άκρα δεξιά καλπάζει και ο κόσμο περνάει δυσκολίε, θα πρέπει τουλάχιστον τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και οι πολιτικοί εκπρόσωποι να είναι προσεκτικοί και στη ρητορική που χρησιμοποιούν. Μήπως αυτό Μπορεί να μα χωρίζει ένα χάο με τη δεξιά. Ε, αλλά, αλλά. Λοιπόν, αλλά. Ο πρόεδρο θα χρησιμοποιήσω την, τα λόγια του πρόεδρου τη Νέα Δημοκρατία. Ε, πώς μπορεί ο, να αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας ε, στο, ότι όλο αυτό είναι κουτσομπολιό από τη στιγμή που και ο ίδιος έχει ενοχοποιήσει, έχει στοχοποιήσει, έχει αναφερθεί σε, στην οικογένεια και του Κυριάκου Μητσοτάκη και όπως είπε έκανε καριέρα ενοχοποιώντα και την ελίτ αλλά και διάφορα ανα, αναφερόμενος σε κάνοντα προσωπικέ ε, κάνοντας προσωπικές επιθέσεις. Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας Αυτό για να γίνει το τοξικό πρέπει γιατί, να αλληλοτροφοδοτείτε ναι. κυρία Σακελάρη. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι αναφέρουμε στην τελευταία συνεδρίαση τη Βουλή, ναι, την οποία την είδαμε όλοι. Ήταν Ελένη. ξεκάθαρο ότι ο Αλέξη Τσίπρα μπήκε με ένα πολιτικό πρόταγμα θέσεων μπροστά. Το ίδιο έπραξε και χθε. Και νομίζω και χθε πέσανε και λίγο η και αυτό είναι καλό. Λερά, Μια το ζητούμενο είναι να δούμε. Έχουμε προεκλογέ μπροστά. Και τώρα, μην το πάρετε ούτε να φέρω προσωπικά σε εσά. Γενικά μιλάω. Βλέπετε να μονοπολεί τα δημοσιογραφικά πάνελ το ζήτημα των ευρωεκλογών. Αυτό μου επιτρέπετε όμω να το και είναι, και είναι και ευθύνη των πολιτικών όμω. Είναι και ευθύνη, ευθύνη, ευθύνη των πολιτικών. Εγώ γιατί, λοιπόν να λαμβάνω την την Αυτό το Δεν είναι προσωπικό. Απλώ οι περισσότεροι όταν εμφανίζονται στα μέσα μαζική ενημέρωση αντί να προτάξουν τα ευρωπαϊκά και είναι πολύ σωστό. Καλπάζει η ακροδεξιά. Έχουμε ψηλή ανεργία. Να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο οικονομική ε, διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Είναι πάντα μια έχει σειρά ζητήματα. Να κάνει. Είναι είναι και, και, είναι εξαιρετή. Εξαιρετή. Είναι είναι μας, και Η Ευρώπη στην και αγροτι... ουσία αποφασίζει για... Ακόμα, για, όλη τη ζωή μα. Ακόμα έτσι. και η νέα κοινή αγροτική πολιτική που επηρεάζει το 20% περί... ακόμα στη χώρα μα των Ελλήνων φορολογουμένων και των Ελλήνων πολιτών δεν συζητείται. Και είμαστε σε δύο εβδομάδε εκλογέ. Σε αυτό έχει ευθύνη όλο το πολιτικό σύστημα. Ε... Εγώ και εσεί ω θα... κυβερνών και, και η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θεωρώ ότι πολυπή. από την πλευρά μα προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά την πολιτική ατζέντα. Yeah. Θέσατε κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Μίλησα για την κοινή αγροτική πολιτική. Αν δείτε τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο που αναφέρεται σε συρρήκνωση ε, των ευρωπαϊκών πόρων σε αυτό και αύξηση των εθνικών, τι σημαίνει. Ο καθένα μόνο του, ο καθένα για την πάρτη του. Δηλαδή σε μια περίοδο που περνάμε το καπιταλιστικό σύστημα, που διέρχεται μια ύφεση όπω την βιώσαμε στο πετσί μα μετά την κατάρρευση τη Lehman Brothers, υπήρχαν ε, δύο σχολέ που ταυτίστηκαν στο νεοφιλεύθερο διακύβευμα. Τι λέγανε αυτέ, η μία σχολή. Μπορεί να καταραίει ο κατ' αλλά εμεί θα ασχοληθούμε με το χρέο, το έλλειμμα και τον πληθωρισμό. Mm. Όχι για το πώ παράγεται ο πλούτο. Όχι για το ρόλο του τραπεζοπιστωτικού συστήματο και για το γεγονό ότι ενώ στα πλαίσια τη παγκοσμιοποίηση ο πλούτο κινείται παγκοσμίω, δεν υπάρχουν δημοκρατικά νομοποιημένοι κανόνε να θεσπίσουν όρια. Το είναι αυτό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με ποια θα είναι η στρατηγική πλέον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να βγούμε μια και καλή από την κρίση. Γιατί η κρίση θα βαθύνει. Η κρίση θα βαθύνει όσο δεν αντιμετωπίζουμε τη συστημ τα συστημικά τη αίτια. Ένα παράδειγμα. Το Μάστριχ θα αναφέρει ότι πρέπει το χρέο στον χρόνο να είναι μέχρι 60%. Πού εφαρμόστηκε αυτό. Ή εφαρμόζεται κατά το δοκούν μόνο για τι ισχυρέ χώρε. Και όταν Έσκασε η φούσκα της δημοσιονομικής κρίσης στο Νότο, έπρεπε ο Νότος να το... Δα, τιμωρηθεί από μια τιμωρητική πολιτική των ελίτ. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές γραμμές επιβάζεται και, το... και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επειδή επιβ... βάζετε τώρα το θέμα το οικονομικό και εγώ θα σας πάω τώρα στα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό στο... Mm -hmm. στο Ζάπιο. Όλα αυτά τα μέτρα μα δημιουργούν ρήγμα στι σχέσει με του εταίρους γιατί περάσαμε μια περίοδο ψυχοπολεμική. Όχι θέλω αυτό, όχι θα το κάνει αυτό, θα κάνει κάτι άλλο. Το οποίο mm. ήταν εντό του πλαισίου που όριζαν τα μνημόνια. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Okay. Και μην ξεχνάμε ότι όλα απορρέουν κατά προσωπική μου από το πρώτο μνημόνιο, και είναι το κυρίαρχο. Και από εκεί και πέρα okay. ακολουθούν τα, τα, <χρήση> τα, τα, τα υπόλοιπα. <χρή> Α, <χρή> ακριβώς. Ε, αυτό λοιπόν τώρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργό, πρώτον. Υπηρεάζει τη σχέση με του πιστωτέ, με του θεσμού. Βεβαίω, έχουμε βγει, έχει τελειώσει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Το 18. Πάλι όμω υπάρχει μια με... υποπτία. Υπάρχει μια υποστηρή... <συσμόντραια> Αυτό το παραδέχονται όλοι. Ένα, αν επηρεάζει τη σχέση μα και ότι μπορεί να δημιουργήσει τη σχέση μας με του πιστωτέ. Και δεύτερο, αν αυτό το πακέτο είναι ικανό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Είναι προεκλογικό πακέτο, ε, έρχεται λίγο πριν από αλλάζει, μπορεί να αλλάξει το κλίμα και τα δημοσκοπικά δεδομένα και βεβαίως τα εκλογικά δεδομένα για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πακέτο. Βάλατε πολλά σημαντικά ναι. ζητήματα, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο ναι. για τον ελληνικό χρόνο. Ε, πρώτον, αν επηρεάζονται οι σχέσεις, έτσι κι αλλιώ αυτή τη στιγμή, και στο παρόν και στο μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, υπάρχει ένα ποταμό που χωρίς διόχθες... Υπάρχει μια προοδευτική αντίληψη για το πώ πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη και με ποια οικονομικά μέτρα και με ποιε οικονομικέ πολιτικέ, και μια συντηρητική λογική που τι λέει, δημοσιονομική πειθαρχία, ε, τιμωρητικέ πολιτικέ του Νότου, χωρί πότε όμω να κάνει την ανάλυση ότι τα ελλείμματα του Νότου είναι τα πλεονάσματα του Βορρά. Και αυτό σημαίνει ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λείπουν σοβαρέ αναδιανεμητικέ πολιτικέ. Δεν μπορούμε να έχουμε Ευρωπαϊκή Ενωποίηση ω προ το νόμισμα και όχι ω προ την οικονομία μόνο για τα δημόσια οικονομικά και όχι για την κοινωνική οικονομία. Μόνο για άλλα ζητήματα, αλλά όχι για την αντιμετώπιση των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, όπου εκεί πέρα, σύμφωνα με τους ομογάλακτους του κυρίου Μητσοτάκη, ε, Κούρτς ε, και λοιπούς, κλείνουν σύνορα και εγκλωβίζουν πληθυσμού σε χώρε του Νότου, που θα πρέπει να βγάλουμε τα κάστα μέσα από τη φωτιά. Αλλά θέσατε δύο ζητήματα. Δεν θεωρώ ότι επί της ουσίας, όσον αφορά τη συμφωνία που είχαμε επηρεάζεται αυτή η σχέση οπουδήποτε. Γιατί πρώτον, βγήκαμε από τη μέγενη των μνημονιακών δεσμεύσεων, υπάρχει μια ενισχυμένη υποπτία, όχι μνημονιακή επιτροπή. Αυτό για να καταλαβαίνει και ο κόσμο σημαίνει αντί να εξεταζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όπω όλε οι χώρε Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται ένα τρίμηνο όσον ναι, αφορά την εκτέλεση των σχεδίων του προπολογισμού. Έχουν όμως. ακόμη λόγο Ορίστε... οι πάλι πιστωτέ μα, οι, οι δανειστέ. Με κάποιο τρόπο έχουν ακόμη λόγο. Ξέρετε πού πήγα να μα πούν και η εξωματική αντιπολίτευση ότι μπερδεύονται οι πιστωτέ. Στο ζήτημα που αφορούσε την προστασία τη πρώτη κατοικία, όπου εκεί όμω πέσανε σε ένα μεγάλο σφάλμα. Ε, δεν είχε να κάνει με μνημονιακέ δεσμεύσει ο νόμο πλαίσιο προστασία τη πρώτη κατοικία, αλλά έχει να κάνει όπω για όλε τι χώρε τη όχι μόνο για την Ελλάδα, με τον SSM και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί καλό ή κακό, η Τράπεζα όλων των Ευρωπαίων πολιτών λόγω είναι υποπτήας. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όχι λόγω εποπτεία. Λόγω ε, του οικοδομήματο τη Ευρωζώνη και του Βουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πω λίγο και σε, σε, και σε χώρια πολιτική και ευρωπαϊκή: σχετίζεται. Προοδευτική συμμαχία. Ναι. Σα λέει, σα κατηγόρησε, εγώ άκουσα τη φόφη γεννηματά χθε την πρόεδρο του κινηματοσυλλαγή. Σα λέει τη νέα δεξιά. Mm -hmm. Εσεί όμω λέτε ότι εμεί λειτουργούμε ω ανάχωμα στην άνοδο τη ακροδεξιά και τη δεξιά στην Ευρώπη. Σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Είμαστε ο άλλο πόλο. Ανάχω λέει η νέα δημοκρατία για τον εαυτό τη ότι λειτουργεί, επειδή οθετεί μέρο τη ακροδεξιά ρητορική, για να μην αυξάνεται η ακροδεξιά, του προλογώ. Ναι. Είστε η νέα δεξιά, Όχι, βέβαια. Ξέρετε, τα τσιτά ήταν εύκολα. Εγώ θα θέσω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα. Όταν σε, αυτή, σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο ήρθε από εμά η πρόταση τη απλή αναλογική, mm -hmm. διαχρονική θέση του κοινάλι, τη λεγόμενη παραδοσιακά κέντρο Το καταψήφισε. Ποιο είναι ο όταν σήμερα μπαίνουν τα μεγάλα διακυβεύματα και οι νέε διαχωριστικέ γραμμέ, γιατί η Προοδευτική Συμμαχία, ξέρετε, δεν ξεκίνησε. Δεν ήταν εφιολόγημα προεκλογικό. Ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή από αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από πρωτοβουλίε που πρωτοστάτησαν οι ευρωβουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Και α φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Progressive Caucus. Τι ήταν αυτό. Ένα τραπέζι διαλόγου στο οποίο συμμετείχαν όχι μόνο οι εκπρόσωποι του κόμματο Ευρωπαϊκή Αριστερά, αλλά και ένα τμήμα των αριστερών πρασίνων και των σελδημοκρατών που απαγκιστρώνεται από τι νεοφιλεύθερε αιμονέ. Αυτό το Progressive caucus τώρα ενώπιον των Ευρωεκλογών έστειλε ένα κείμενο 10 σημείων και στο Κόμμα τη Ευρωπαϊκή Αριστερά και στου Ελληνοκράτε και στου Πράσινου. Και λέει: Ελάτε να συζητήσουμε για τα σημεία και θα δούμε μετά το πρόσωπο. Πρώτο στόχο είναι να αποτρέψουμε την εκλογή Βέμπερ στην Κομισιόν. Άρα, πρακτικά, θα μπορούσε, θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να στρίξει και τον Τίμερμαν. Ξαναλέω. Αν συμφωνήσουμε στο πολιτικό. Το πρόσωπο δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα. <Φυσή> το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια πλειοψηφία που θα αποτρέψει <Φυσή> το <Φυσή> Βέμπερ. Ο <Φυσή> Βέμπερ <Φυσή> δεν είναι απλά Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. <Φυσή> <Φυσή> Έχει χαρακτηριστικά alt-right, ε, ε, εναλλακτική δεξιά, που υιοθετεί από τη μία την ελεύθερη ατζέντα και από την άλλη την ακροδεξιά ρητορική. Και α φέρω δύο παραδείγματα για να μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα. Ποιον ψηφίζεται, γιατί νομίζω σα ρώτησε και ο κ. Μιτσοτάκη. Αυτό σα είπα. Να βρούμε την ατζέντα, να βρούμε τα μίνιμουμ ενίσχυση κοινωνική Ευρώπη. Και δεν θα έχουμε ερώ κανένα ερώ, πρόβλημα ερώ σε ένα προοδευτικό πρόσωπο απέναντι στην υποψηφιότητα. Αν ερώτηση πάνω ερώ, σε αυτό, έχετε περισσότερα κοινά με την σοσιαλδημοκρατία τα τελευταία χρόνια ή όχι. Γιατί υπάρχει, υπάρχει το εξή στοιχείο, ο Πρωθυπουργό παρατηρητή τη εργασία των σοσιαλιστών. <σοσιαλιστών>, σοσιαλιστών. Την ίδια στιγμή όμω, ενώ υπάρχει η οχι γιατι υπαρχει το εξη στοιχειο ο πρωθυπουργο παρατηρητη σε εργασια των σοσιαλιστων την ιδια στιγμη ομω ενω υπαρχει η οσμωση με τη σοσιαλδημοκρατία, την ευρωπαϊκή, τη μετά Μπλερ και Σρέντερ, το, το διαχωρίζω Του τρίτου δρόμου που κατέστρεψε την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, κατά ανάποψή μου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η όσμωση, αλλά την ίδια στιγμή ενώ υπάρχει και η μετάβαση και το νέο σχήμα ΣΥΡΙΖΑ, Προδευτική Συμμαχία, υπάρχουν μια σειρά στελέχη, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα λένε Μακριά από τη σοσιαλδημοκρατία και εγώ είμαστε. Άρα παραμένουμε στη ριζοσπαστική αριστερά. Νομίζω ότι γίνεται σύγχυση. Όχι ναι. επί τούτου. Ναι. Ε, υπάρχει μια σύγχυση του ενοιολογικού πλαισίου. Το γεγονό ότι είμαστε ναι, της... του ψηφοφόρου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην είναι στον κεντρό χώρο και λέει: ναι. Τι να κάνω τώρα, όχι. να πάω να του δώσω ψήφο. ψήφο Προφανώ πρέπει ή να βρει αυτό να συμμετέχει στο σχήμα ναι. της τη συμμαχία. Λοιπόν. Αυτό όμω δεν, ε, δεν μα κάνει να απεμπολίσουμε τα χαρακτηριστικά του δικού μα χώρου. Απλώ επειδή δεν έχουμε αντίληψη ναι. ε, εκτό τόπου και χρόνου, βλέπουμε τον κίνδυνο τη ανώδου τη ακροδεξιά. Βλέπουμε τα αίτια που γεννούν την ακροδεξιά που δίνει το έλλειμμα ασφάλεια. Είναι το έλλειμμα ασφάλεια στην πραγματική ζωή, στι εργασιακέ σχέσει, στην ανεργία, στον αποκλεισμό. Μάλιστα. Έτσι. Βάσιμο, και, δημιουργούμε λοιπόν μια συμμαχία με όλε αυτέ τι δυνάμει. Υπάρχουν δύο του Η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει δύο υποψηφίου. Η οποία, οι οποία, οι οποία όμω είναι και λίγο απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμα και στο ευρωπαϊκό. Δεν θα το έλεγα, αλλά και η πράσινη. Συνήθω τα κόμματα αυτά που προτάσουν δύο υποψηφίου προκειμένου να υπάρχει ένα τραπέζι διαβούλευση. Αλλά κρατήσουμε το βασικό. Διαμορφώνονται διαχωριστικέ γραμμέ. Και κλείσω μόνο με το εξή. Αν κοιτάξει κανεί την Αυστρία του κ. Κούρτ. Απ' τη μία, ξενοφοβικό λόγο, κλειστά σύνορα. Από την άλλη, 12 ώρε για κλάδου εργαζομένων. Στην Ουγγαρία του κ. Όρμπαν, που απλά το αναστήλεται την ιδιότητα, μέχρι χθε τον καλήτανε. Ξενοφοβικό λόγο, 400 ώρε υπερορία για όλου του εργαζόμενου, υπηρεχωρητική, που ο εργοδότη θα την αποπληρώνει μπορεί και μετά από τρία χρόνια. Αυτή θα είναι και η Ελλάδα αν ο κόσμο επιλέξει τον κυρία Γκόμπιτσο. Νομίζω γενικώ η άνοδο ναι. τη ακροδεξιά είναι εφιάλτη, θα το πω έτσι απλά. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον αν μην τι άλλο εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα, είναι να μην μπολώνουμε το κλίμα. Να μην Κύριε μιλάμε για προδότε, για προδοσίε, δυστυχώς... να μιλάμε για διαφορετικότητε πολιτικέ. Ένα, ένα, σχόλιο για την στάση του κυρίου Σαρίδη χθε από την Ένωση Κεντρών, που έδωσε έτσι το 153 στην ψήφο εμπιστοσύνη τη κυβέρνηση. Τον βλέπετε να μπαίνει στο όχημα τη προοδευτική συμμαχία ξαναείπα, υπάρχει ένα ποταμό και δύο όχθε. Όποιο ασπάζεται το σχέδιο και την πρωτεότητα διαμόρφωση μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία στη χώρα και στην Ευρώπη. Είναι ευπρόσδεκτο. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ. Καλέ εκπομπέ. Να είστε καλά.